Όσον αφορά την πολιτική παράξενη σκηνή που υπάρχει πια στο Ισραήλ, για όσους ίσως δεν ξέρουν, το Ισραήλ από τον προηγούμενο Απρίλιο, τον Απρίλιο του 2019, έχει πάει μέχρι τώρα 2 φορές σε εθνικές γενικές εκλογές. Μέχρι τώρα δεν κατάφερε κανείς από τις παρατάξεις, ούτε η δεξιά παράταξη, ούτε η αριστερά παράταξη, να κάνουν κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα, 4 Δωδεκάτου του 2019, μία εβδομάδα ακριβώς πριν από το τεσίδικο που σύμφωνα με τον Ισραηλινό νόμο, εάν και σε μία εβδομάδα, μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου του 2019 δεν καταφέρει κανένας να δημιουργήσει κυβέρνηση, το Ισραήλ θα πάει για τρίτη φορά σε εθνικές εκλογές μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, περίπου περί την περίοδο ενός χρόνου. Πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει αυτό σίγουρα στα Ισραηλινά δεδομένα από την στιγμή που δημιουργήθηκε το Ισραήλ το 1948, το 1948 μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και πού βρισκόμαστε ακριβώς τώρα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσω ότι στην αρχή ο Νετανιάου προσπάθησε να κάνει δεξιά κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε, γιατί βασικά ένα από τα μέχρι και τώρα κεντρικά δεξιά έως και ακροδεξιά σύμφωνα με κάποιους κόμματα του Ισραήλ, το κόμμα Ισραήλ Μπεϊτένου, το Ισραήλ το σπίτι μας, του Αβίγκτορ Λίμπερμαν, ξαφνικά έκανε στροφή σχεδόν 180 μοιρών και άρχισε να τάσσεται περισσότερο υπέρ της αριστεράς και κατά του Νετανιάου. Ο λόγος για αυτό, ίσως η εσωτερική κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στο Λίμπερμαν και στο Νετανιάου. Okay? Και για αυτό το λόγο η δεξιά παράταξη έχασε ένα από τα κόμματα τα οποία θεωρούνταν αρκετά ισχυρό. Κάποτε στις εκλογές του Απριλίου είχε 5 έδρες, μετά ενίσχυσε περισσότερο τη δύναμή του και σήμερα, για παράδειγμα, κάποιος αναλογίζει ότι εξαιτίας αυτού του λόγου ο Νετανιάου δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση δεξιάς. Από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα ότι οι αριστεροί, αν και έχουν συσπηρωθεί αρκετά, έχοντας βασικά σήμερα 3 κόμματα, το μεγαλύτερο από όλα είναι ο συνασπισμός που έχουν, που τον αποκαλούν Καχόλ Λαβάν Γαλανόλευκο. Βασικά πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων. Μιλάμε τουλάχιστον για συνασπισμό 2 άλλων αριστερών ως κεντροαριστερών κομμάτων. Το λεγόμενο Χόσεν Ισραήλ του Γκάντς, του Μπένι Γκάντς, και το Yes Atid, υπάρχει μέλλον, του Γιαίρ Λαπίντ. Έτσι, με αποτέλεσμα να εκεί πέρα να έχουμε βασικά 2 κόμματα από πίσω. Συν το θέμα ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά το Εργατικό Κόμμα, το γνωστό Εργατικό Κόμμα του Ισραήλ, το οποίο κατεβαίνει και αυτό αυτόνομο, αλλά έχει χάσει πάρα πολύ τη δύναμή του. Σήμερα είναι ο Αμίρ Πέρετς ο αρχηγός του. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το εντελώς ακροαριστερό κόμμα του Μέρετς, το οποίο ήρθε και συνασπίστηκε, έκανε και αυτό συνασπισμό με κάποιους ακροαριστερούς που βγήκαν από το Εργατικό Κόμμα και με τους ρεφορμιστές, τους εκπροσώπους των ρεφορμιστών στο Ισραήλ, και δημιούργησαν αυτό που λέγεται σαν να το πούμε, το δημοκρατικό στρατόπεδο, Μαχανέα Δημοκράτη. Έτσι, με αποτέλεσμα, οι αριστερές δυνάμεις του Ισραήλ, οι Ισραηλινές αριστερές δυνάμεις του Ισραήλ, επίσης δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, αυτές οι 3 δυνάμεις, γιατί ακριβώς χρειάζονται την βοήθεια των αραβικών κομμάτων, ή καλύτερα αυτό που θα πούμε του αραβικού συνασπισμού. Γιατί βασικά τα 3 αραβικά κόμματα που υπάρχουν στο Ισραήλ έχουν συγκεντρωθεί κάτω από έναν αραβικό συνασπισμό με 11 βουλευτές, τον οποίο έχουν και έναν Εβραίο βουλευτή, εντελώς ακροαριστερό, εντελώς προδότη του Εβραϊκού λαού και του Εβραϊκού κράτους, τον Κασίφ όπως λέγεται, τον Όφερ Κασίφ, με αποτέλεσμα να έχουμε, εδώ, να έχουμε με αποτέλεσμα, επειδή αυτά τα κόμματα, τα αραβικά κόμματα, ο αραβικός συνασπισμός κομμάτων είναι εντελώς εναντίον του Ισραήλ, εντελώς αντισιωνιστικός, η αριστερή και κεντροαριστερή, αν και το Μέρετς το ακροαριστερό δεν έχει πρόβλημα να ταυτιστεί μαζί τους, και καλά η κεντροαριστερή, αν και θα ήθελα να κάνουν μαζί τους κυβέρνηση, κρατά τα προσχήματα για να μην τους πούνε εντελώς προδότες οι δεξιοί. Okay. Και για αυτόν τον λόγο, ούτε οι μένει δεξιοί,
ούτε οι ΔΕΗ αριστεροί μπορούν να κάνουν σήμερα κυβέρνηση. Αυτό είναι σαν ένα, μεγάλο, σαν ένα θέμα γενικό για το από πού προέρχεται το πρόβλημα της αστάθειας, της πολιτικής αστάθειας. Επομένως, έχει μείνει μόνο μία εβδομάδα, βασικά μία εβδομάδα από αυτές τις 7 μέρες, οι 2 μέρες είναι σχεδόν αργία, μία αργία, μία μισή αργία, επομένως έχουν μείνει σχεδόν τουλάχιστον 5 μέρες. Θα μου πείτε όμως ότι στην Ισραηλινή πολιτική, όποιος ξέρει λίγο από καλά την Ισραηλινή πολιτική, ακόμα και μία μέρα, ακόμα και 2 μέρες μπορούν να αλλάξουν όλο το σκηνικό από τη μία μέρα στην άλλη. Επομένως, εδώ είμαστε και περιμένουμε. Πάντως υπάρχουν τρεις, τώρα και τώρα υπάρχουν τρεις ακόμα δυνατές ευκαιρίες και θα αναλύσουμε την κάθε μία. Η πρώτη ευκαιρία είναι ότι τελικά μπορεί ο συνασπισμός των κεντροαριστερών του Μπένι Γκάντς και του Γιαΐρ Λαπίντ, αυτό που λέγεται Καχό Λαβάν, το γαλανόνευκο, να έλθει και να κάνει μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας και καλά μαζί με το κόμμα του Λικούντ, με το κόμμα του Νετανιάου. Αυτή είναι μια πιθανότητα, γιατί υπάρχουν κάποιοι μέσα στο Καχό Λαβάν, που κάποια κεντροαριστερή που δεν την αποκλείουν εντελώς. Από την άλλη πλευρά, έρχεται το Καχό Λαβάν και σου λέει τώρα που κυνηγάνε τον Νετανιάου δικαστικά η Χούντα, η αριστερή, του σάπιου δικαστικού συστήματος του Ισραήλ, αυτό είναι τώρα βέβαια άλλο θέμα, γι' αυτό σου λένε εμείς θα τον βοηθήσουμε, γι' αυτό φέρνουν και καλά βέτο ότι ο Νετανιάου πρέπει να παραιτηθεί ή ότι ο Νετανιάου πρέπει τουλάχιστον να περιμένει μέχρι να φανεί αν είναι αθώος ή όχι και μόνο μετά θα κάνουν συνασπισμό μαζί του. Γι' αυτό κάποιοι από το Καχό Λαβάν, όπως για παράδειγμα η ίδια αρχηγή του Καχό Λαβάν, είτε είναι ο Λαπίντ είτε είναι ο Γκάντς, έρχονται και σου λένε βάλτε εσείς στο Λικούντ άλλον αρχηγό, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες φωνές μέσα από το Λικούντ, λίγες βέβαια, όπως ο Γκίντον Σάρ για παράδειγμα, να λέει ότι εγώ θέλω να γίνω αρχηγός ο επόμενος του Λικούντ. Σου λένε και οι άλλοι αριστεροί, βάλτε τον Γκίντον Σάρ για παράδειγμα ή κάποιον άλλον αρχηγό και είμαστε έτοιμοι να συμμαχήσουμε μαζί σας σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αλλιώς, όχι. Και εκεί κολλάει το θέμα, προσπαθούν μια, προσπαθούν δύο, προσπαθούν τρεις, συναντιούνται όλη την ώρα εκπρόσωποι του Γαλανόλευκου με εκπρόσωπους του Λικούντ, για να κάνουν και καλά η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μέχρι τώρα δεν τους βγαίνει. Τελευταία συνάντηση είχε γίνει μάλιστα και στις 3/12 του 2019, ημέρα Τρίτη το απόγευμα, μεταξύ του Νετανιάου και του Γκάντς, και δεν βγήκε τίποτα. Επομένως, ακόμα υπάρχει αυτή η πιθανότητα, μπορεί τελική στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα. Ο ίδιος ο Λίμπερμαν επίσης πιέζει προς αυτή την κατάσταση, να γίνει και καλά κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπου και αυτός θα είναι μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά όπως βλέπουμε τα πράγματα, τουλάχιστον προς αυτό το σενάριο, είναι όλο και πιο δύσκολα, ίσως είναι και το λιγότερο πιθανό σενάριο για την ώρα, αν και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Το δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο τελικά ο Λίμπερμαν να λυγίσει και να έρθει και να δεχτεί να μπει σε μία δεξιά κυβέρνηση μέσα στο Ισραήλ. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα, ας πούμε, είπαμε ότι ένας βασικός λόγος είναι η ιστορική κόντρα του Νετανιάου με τον Λίμπερμαν. Από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι βέβαια η αιτία, η αφορμή που φαίνει ο Λίμπερμαν προς τα έξω, είναι ότι ο Λίμπερμαν τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, έχει ανάγει το λόγο του σε έναν καθαρά αντιθρησκευτικό λόγο και κάνει μια καθαρά αντιθρησκευτική εναντίον του εβραϊσμού, εναντίον των Εβραίων θρησκευόμενων προπαγάνδα. Και δεν, στην προπαγάνδα του δεν μιλάει μόνο εναντίον των ultra-ορθόδοξων Εβραίων, αλλά μιλάει εναντίον όλων των Ορθόδοξων Εβραίων. Εντάξει, και των μοντέρνων και των ultra-ορθόδοξων. Ο σκοπός του βασικά είναι, και πόσο μάλλον ιδιαίτερα όταν κάνει αυτή την προπαγάνδα μέσα στο κοινό που τον ψηφίζει, που βασικά πρόκειται από Ρώσους, Ισραηλινούς. Εκεί στα ρώσικα είναι ακόμα περισσότερο η προπαγάνδα σκληρή και φτάνει ακόμα και τα όρια του αντισημιτισμού, του εβραίου αντισημιτισμού. Και έτσι γι' αυτό ο Λίμπερμαν έχει γίνει τώρα κόκκινο πανί για τα θρησκευόμενα κόμματα που είναι ίσως τα κόμματα τα πιο στενά κοντά στην Ισραηλινή δεξιά. Η πιο και καλά σίγουρη σύμμαχη της Ισραηλινής δεξιάς και του Νετανιάου. Είτε αυτά είναι τα δύο μεγάλα ultra-ορθόδοξα κόμματα του Ισραήλ, το σεφαραδίτικο το ΣΑΣ, είτε το ασκεναζίτικο το Γιαντούτα Τωρά, ο Εβραϊσμός της Τωρά,
Είτε είναι το συνασπισμός των μοντέρνων ορθόδοξων κομμάτων που αποκαλείται σήμερα, τώρα, που αποκαλούνται στις εκλογές τις προηγούμενες τουλάχιστον ως δεξιά για μήνα και τώρα έχει αλλάξει, έχουν και αυτοί διασπαστεί σε τρία τουλάχιστον, τρία έως δύο κομματάκια. Μια έχουμε τον Ναφτάλι Μπένετ και τη Σακέτ που δεν είναι τόσο θρησκευόμενοι αλλά έχουν το κόμμα της νέας δεξιάς του Ισραήλ, για μήνα Χαντάς. Την άλλη πλευρά έχουμε το συνασπισμό του Εβραϊκού Σπιτιού, του Μπάιτε Γιούντι με την Εθνική Ένωση, Χούντα Λεούμι και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα, αν έρχεται ο Λίμπερμαν και φέρνει τέτοιες δυσκολίες και λέει ότι θέλω να είμαι να πάω σε δεξιά κυβέρνηση, αλλά να μην υπάρχουν μέσα οι θρησκευόμενοι. Ή τουλάχιστον να μην υπάρχουν οι πολύ θρησκευόμενοι μέσα. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, και να υπάρχει ο Λίμπερμαν μέσα και να μην υπάρχουν τα θρησκευτικά κόμματα, τουλάχιστον τα ούτω-ορθόδοξα κόμματα, πάλι δεν γίνεται κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν ο Λίμπερμαν έχει ανάγει τόσο πολύ το λόγο του εναντίον των θρησκευόμενων Εβραίων, που είναι δύσκολο να κατεβεί από το δέντρο. Έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη, που είναι δύσκολο να τον κατεβάσει. Με αποτέλεσμα, εάν τελικά ο Λίμπερμαν κάνει πίσω και δεχτεί να καθίσει με τους θρησκευόμενους Εβραίους στην ίδια κυβέρνηση, όπως έκανε μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Δεξιά. Ελάτε όμως που ο Λίμπερμαν μέχρι τώρα φέρνει αντιρρήσεις και κλωτσάει. Από την άλλη πλευρά όμως, μέσα στο κόμμα του Λίμπερμαν, υπάρχουν άλλοι βουλευτές του κόμματος του Λίμπερμαν, του Ισραήλ Μπεϊτένου, όπως ακόμα και ο νούμερο 2 του κόμματός του, που αρχίζουν και αντιδρούν σε αυτή την αντιθρησκευτική προπαγάνδα του Λίμπερμαν και του λένε: Κάτσε, άνθρωπέ μου. Προτιμάμε να καθίσουμε σε μια δεξιά κυβέρνηση με τους θρησκευόμενους, από το να καθίσουμε σε μια κυβέρνηση με τους αριστερούς. Επομένως, τι κάνεις. Επομένως, να δούμε αν η πίεση, τουλάχιστον η εσωτερική που υπάρχει μέσα στο κόμμα του Λίμπερμαν, τον φέρει, αν και ο Λίμπερμαν είναι αρκετά δικτατορικό στο κόμμα του, και κάνει τελικά ό,τι ο ίδιος αποφασίζει, αυτό είναι που περνάει. Επομένως, υπάρχει ακόμα και το σενάριο τελευταία στιγμή ο Λίμπερμαν να λυγίσει, να κάνει πίσω και να καθίσει με τους θρησκευόμενους, δείχνοντας και βέβαια πάλι ότι είναι ένας σάπιος πολιτικός, έτσι και ο σάπιος ήταν πάντα, ο οποίος άλλα λέει και άλλα κάνει, όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί ανά τον κόσμο, έτσι και στο Ισραήλ, αρκετοί πολιτικοί είναι εντελώς σάπιοι. Λοιπόν, αν ακόμα και αυτό δεν γίνει, που ίσως τώρα φαίνεται να είναι λίγο και πιο πιθανό από τουλάχιστον από το να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας μεταξύ των αριστερών και των δεξιών, τελικά το τρίτο πράγμα που μένει είναι να πάμε σε νέες εκλογές. Σε τρίτες νέες εθνικές εκλογές. Τώρα, αυτές οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο το Μάρτιο του 2020, ίσως το λιγότερο το Φεβρουάριο του 2020. Και αυτό θα φανεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη, τουλάχιστον μέχρι και τα μεσάνυχτα της επόμενης Τετάρτης, μιλάμε για 11-12 του 2019, θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Τώρα, πάρα πολλοί πολιτικοί του Ισραήλ, είτε είναι από την αριστερά είτε είναι από τη δεξιά και βασικά μέσα από την δεξιά περισσότερο, φοβούνται νέες εκλογές. Γιατί φοβούνται νέες εκλογές, όχι τόσο γιατί θα χάσει η δεξιά. Όχι τόσο. Γιατί αν μην τι άλλο, κάποιοι σου λένε ότι και να γίνουν πάλι και τρίτες εκλογές, δεν θα αλλάξουν πάρα πολύ τα ποσοστά μεταξύ δεξιά και αριστερά. Επομένως, ίσως συνεχίσει το αδιέξοδο του πολιτικού να συνεχίζεται. Okay, αυτό θα το δούμε βέβαια. Αλλά αυτό που φοβούνται ίσως κάποιοι δεξιοί πολιτικοί, σου λένε, ίσως και κάποιοι αριστεροί, σου λένε ότι κάθε καινούργιες εκλογές είναι πάλι ένα κάτεμα της τράπουλας. Με αποτέλεσμα, δεν είναι σίγουρο για κάποιους τουλάχιστον τους πολιτικούς, που θα βρεθούν στο επόμενο γύρο. Αν χάσουν τη θέση τους, δεν χάσουν τη θέση τους. Και γι' αυτό αυτοί που έχουν ήδη διασφαλίσει τη θέση τους, τη θεσούλα τους στο Κοινοβούλιο του Ισραηλινού, στην Κνέσετ, σου λένε γιατί καινούργιες εκλογές. Μήπως υπάρχει κίνδυνο να χάσουμε τη θέση μας, γιατί μπορεί να γίνουν πάλι ανακατατάξεις μέσα στα κόμματα, ποιος θα μπει μπροστά, ποιος θα μπει πίσω κτλ. Και σου λένε, άσε καλύτερα, τώρα είμαστε μέσα, κάτσε να κάνουμε κυβέρνηση και βλέπουμε μέχρι τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, αν και ποτέ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καμία κυβέρνηση του Ισραήλ δεν κρατάει πραγματικά ολοκληρωμένα τέσσερα χρόνια. Αλλά σου λένε, βλέπουμε το βλέποντας και κάνοντας. Από την άλλη όμως πλευρά. Και σου λένε βέβαια το θέμα ότι κοίτα να δεις, είναι μεγάλο θέμα να ξαροδέψουμε τόσα πάρα πολλά, πολλά χρήματα, ήδη έχουμε πάει σε δύο εθνικές εκλογές, θα πάμε τώρα και σε τρίτες εκλογές, θα χαθούν πάρα πολλά λεφτά κτλ. Από το κράτος.
Το φέρνουν αυτό και καλά ως δικαιολογία. Σιγά μην τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Αλλά να πούμε την αλήθεια, από τη δική μου πλευρά, ως πατριώτης Ισραηλινός, αυτό που εγώ νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι όντως πραγματικά να πάμε σε νέες τρίτες εκλογές. Και ο λόγος είναι ο εξής. Εάν δεν πάμε σε νέες τρίτες εκλογές, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου είτε θα γίνει, όπως είπαμε, κυβέρνηση εθνικής ενότητας στα χαρτιά και μόνο, είτε θα δημιουργηθεί κυβέρνηση και καλά δεξιά με τον Λίμπερμαν με τους θρησκευόμενους μέσα, όπου θα συνεχίζουν να τρώνε ο ένας τον άλλον. Όπως γίνεται προεκλογικά, έτσι θα γίνει, όπως γίνεται και τώρα, έτσι θα γίνει και μετά. Εντάξει. Θα συνεχίζουν να τρώνε ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα στην πρώτη δυσκολία θα είναι πολύ εύκολο είτε η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ακόμα και είναι μεγαλύτερη, είτε η κυβέρνηση η πιο στενή δεξιάς, να ξαναπέσει. Να πέσει πάλι εξαιτίας ότι ο καθένας θα τραβάει το σκηνή από τη μια, θα τραβάει το σκηνή από την άλλη. Τώρα, πού μπορεί να βοηθήσουν τέτοιες εκλογές? Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει ακόμα και το περίφημο θέμα ότι μπορούν να γίνουν τέτοιες εκλογές και να έχουμε περίπου πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Και αυτό είναι πολύ πιθανό. Όμως, ίσως αυτή τη φορά στις τρίτες εκλογές που θα γίνουν, αν είναι να γίνουν, θα προσπαθήσουν και τα δύο στρατόπεδα, και η αριστερά και η δεξιά, να τραβήξουν το σκηνί εντελώς και να πούνε και τα ή μαζί μας ή με τους άλλους. Δεν γίνεται κάτι στο ενδιάμεσο. Και για αυτό το λόγο, ίσως θα είναι, ίσως ο Νετανιάου, επειδή ακριβώς το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ είναι ότι πραγματικά παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι εναντίον του για να τον ρίξουν. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει, τους αριστερούς, και γι' αυτό φτιάχνεται όλη αυτή η δίκη, δεν είναι πραγματικά αν ο Νετανιάου είναι αθώος ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται, η δίκη θα κρατήσει τουλάχιστον, που θα ξεκινήσει σε λίγο, θα κρατήσει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Σκεφτείτε, και ο Νετανιάου σήμερα είναι 71 χρονών. Okay? 71. Και η δίκη θα κρατήσει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Τουλάχιστον. Okay? Με αποτέλεσμα, δεν είναι το θέμα αν τελικά θα φανεί ο Νετανιάου αθώος ή όχι. Που ίσως κατά πάσα πιθανότητα είναι αθώος. Απλά το θέμα που τους ενδιαφέρει τους αριστερούς και κάνουν αυτό, όλο αυτό το παιχνίδι είναι απλά να τον ρίξουν. Να τον ρίξουν τώρα. Αυτό προσπαθούν. Να τον βάλουν να παραιτηθεί. Αυτό τους ενδιαφέρει. Okay? Λοιπόν, γιατί έχουν λυσάξει εναντίον του Νετανιάου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Νετανιάου θα χρησιμοποιήσει σίγουρα, αν είναι να γίνουν τρίτες εκλογές, όλο αυτό το κυνηγητό εναντίον του ως ατού πολιτικό. Και θα έρθει να πει στον κόσμο, συσπηρωθείτε όλοι οι δεξιοί γύρω μου, δηλαδή όλα τα δεξιά κόμματα γύρω μου, έτσι ώστε να αποδείξουμε τη δύναμή μας από τη μια πλευρά και να βουλώσουμε το στόμα αυτής της αριστερής χούντας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Ελάτε όμως που βέβαια στην ουσία του πράγματος για να βουλώσει το στόμα της αριστερής χούντας θα έπρεπε να το κάνει αυτό ήδη από πριν και όχι μόνο τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι πραγματικά μπορεί να βουλώσει το στόμα της αριστερής χούντας. Αν και θα μπορούσε να το κάνει, αν το ήθελε απόλυτα. Το θέμα είναι ότι και αυτός παίζει ακόμα παιχνίδι προς τα εδώ, προς τα εκεί, μια έτσι, μια αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι το όλο θέμα. Εδώ είναι το όλο θέμα ότι και σε αυτό ίσως ποντάει ο Νετανιάου ότι μπορεί να νικήσει τις επόμενες τρεις εκλογές, φαίνοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ισραηλινού λαού που βλέπει αυτή την αδικία εναντίον του Νετανιάου να συσπηρωθεί γύρω του, γύρω από το Λικούντ, το δικό του κόμμα και γύρω από τα υπόλοιπα δεξιά και θρησκευτικά κόμματα. Πράγμα που πραγματικά ίσως γίνει. Τώρα, ποιο από τα τρία σενάρια θα γίνουν, δεν ξέρουμε, βλέποντας και κάνοντας. Κατά πάσα πιθανότητα παίζεται ένα περισσότερο το πια το σενάριο στενής δεξιάς κυβέρνησης με τον Λίμπερμαν μέσα ή το σενάριο των τρίτων εκλογών. Και εγώ, όπως λέω, προτιμώ να συνεχίσουμε προς τρίτες εκλογές, όπου εκεί θα φανεί ακόμα πιο ξεκάθαρα το όλο θέμα. Και αν μιλάμε από την πλευρά την πνευματική, τη θρησκευτική, στον Εβραϊσμό υπάρχει αυτό που λέμε τα αλίχ αμπιρούρ. Αυτό που λέμε ως η εξέλιξη της, του ξεσκονίσματος, okay, του ξεκαθαρίσματος. Για να έρθει ο Μεσσίας πρέπει να ξεκαθαριστεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ανάμεσα στον αληθινό εβραϊκό λαό και ανάμεσα στους σπόρους του Ερευρά που είναι μέσα στον εβραϊκό λαό, τους προδότες. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και όσο περισσότερο ο λαός του Ισραήλ τραβάει και σε τρίτες εκλογές και γίνεται όλο και περισσότερο σχίσμα μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, όσο και αν προς τα έξω αυτό φαίνεται κακό, αυτό είναι το αληθινό καλό.
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια κατάσταση μπερδεμένη. Από μια κατάσταση όπου όλοι είναι μαζί και καλά δήθεν, σε μια ψεύτικη αδελφοσύνη, αλλά βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου εκ των έσω. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα και να διαλέξει ο εβραϊκός λαός προς τα που θέλει να πάει. Θέλει να πάει προς την πλήρη αφομοίωση που πρεσβεύει η αριστερά του Ισραήλ. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και τον τελευταίο καιρό μια μεγάλη πίεση να πέσουν όλα τα οτιδήποτε δίνει θρησκευτικό ή εβραϊκό χαρακτήρα στο κράτος, η αριστερά προσπαθεί να το διαλύσει. Είτε είναι η τήρηση του Σαμπάτ, η δημόσια συγκοινωνία το Σαμπάτ, από τη συνεργεία του Σαββάτου που απαγορευόταν μέχρι τώρα από την πλευρά του κράτους, η δημόσια τουλάχιστον, ναι, και τώρα προσπαθούν να το κάνουν και αυτό εναντίον ακόμα και των νόμων του Ισραήλ. Που προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε θρησκευτικό, προσπαθούν να καταστρέψουν την αρχιερευνία του Ισραήλ και την επιρροή της μέσα στο εβραϊκό κράτος. Προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε εβραϊκό υπάρχει στο εβραϊκό κράτος. Είτε ο λαός αποφασίσει ότι ναι, πρέπει να ταχτούμε υπέρ του εβραϊκού χαρακτήρα του κράτους και ακόμα και να τον ενισχύσουμε. Πάνω κάτω υποστηρίζει τουλάχιστον η Ισραηλινή δεξιά και τα θρησκευτικά κόμματα. Και γι' αυτό πρέπει να μπει μία γραμμή. Είτε εδώ, είτε εκεί. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλον. Αν δεν γίνεται να είμαστε και τα δύο μαζί. Εντάξει, αυτό που είπε ο προφήτης Ηλίας, ο Ηλιάου Αναβή, στο όρος Κάρμιλο, στο όρος Καρμέλ, στη Χάιφα, στην περιοχή της Χάιφας, όταν είχε πει τότε στον εβραϊκό λαό, διαλέξτε, είτε θα προσέρχεστε στο Θεό και θα πηγαίνετε μαζί με τον Θεό του Ισραήλ, τον Θεό του Αβραάμ, του Ιτσκάκ, του Ιακώβ, είτε θα πηγαίνετε μαζί με τον Μπαάλ, την θεότητα των Χαναναίων και των από τους Φίνικες, των Τσιντονίμ. Διαλέξτε, είτε το ένα είτε το άλλο, δεν μπορείτε να είσαστε και τα δύο μαζί, να είσαστε και ιδωλολατρία και Θεός του Ισραήλ μαζί. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτό το πυρούρ, πρέπει να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό το ξεσκόνισμα ανάμεσα στον εβραϊκό λαό, ιδιαίτερα μέσα στη γη του Ισραήλ, αλλά και στην εβραϊκή διασπορά, έτσι ώστε να αποφασίσει ο εβραϊκός λαός προς τα που πάει και να αποφασίσει στρατόπεδο. Είτε με το στρατόπεδο του εβραϊσμού, είτε με το στρατόπεδο εναντίον του εβραϊσμού. Αλλά δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Γι' αυτό σε αυτό το θέμα, τόσο το καλύτερο να γίνονται τις εκλογές, τόσο το καλύτερο να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα ένα μεγαλύτερος διαχωρισμός και ξεκαθάρισμα προς τα που ο καθένας στέκεται. Με τη βοήθεια του Θεού εδώ είμαστε, συνεχίζουμε βλέποντας και κάνοντας, πάντα είναι όλα κάτω από το σχέδιο του Θεού.